συνεδριστή, κατά την οποία μετά από την πρώτη λυγίσα περιοχή του Δαμασίου τελέσαμε την Θεία Λειτουργία την παρελθούσα Κυριακή. Σήμερα είμαστε εδώ στο Μεσοχώρι, την αμέσως επομένη λυγίσα περιοχή, δίπλα ακριβώς από τον κατεστραμμένο Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου, όπου μέσα σε αυτόν τον πρόχειρο μεν χώρο, αλλά γεμάτο από την παρουσία, την αγάπη, την πίστη και την ελπίδα των ανθρώπων, τελούμε την Θεία και Ιερά Λειτουργία, η οποία είναι αυτή που μας δίνει, που μας τροφοδοτεί την δύναμη, μας αγιάζει, μας κάνει μετόχους του σώματος του Χριστού και μας δίνει την δύναμη να σταθούμε στα πόδια μας και να συνεχίσουμε τους πειρασμούς και τη δοκιμασία την οποία διέρχεται ο τόπος μας. Τελούμε την Θεία Λειτουργία και η σημερινή Κυριακή είναι η Κυριακή που σηματοδοτεί την έναρξη της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Από αύριο πλέον εισερχόμαστε στην Αγία Τεσσαρακοστή, που είναι μία περίοδος πνευματικής εγρήγορσης, μία χρονική περίοδος που μας δίνονται οι ευκαιρίες για περισσότερη και εντονότερη προσευχή, περίοδος μετανοίας, περίοδος κατανοίξεως, αλλά και μία κατανοητική περίοδος που μας προσφέρεται για να έρθουμε κοντά στον Θεό και να καθαρθούμε, ώστε και καθαρμένοι να φτάσουμε να ζήσουμε και να προσκυνήσουμε την Αγία Ανάσταση του Χριστού μας.